Μάγκες μου, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στη βιντεάρα μας σήμερα και εδώ θα μιλήσουμε για Season 5 Elixir. Η πρώτη μας επαφή με το Chapter 1 είναι τώρα in-game. Μαζί με αυτόν έχουμε νέα κονσόλα τη Sony, νέο PlayStation 5. Θα τα συζητήσουμε όλα σε αυτό το βίντεο, μην πάτε πουθενά, μείνετε μέχρι το τέλος οπωσδήποτε. Κάντε ένα like, κάντε μια δυνατή εγγραφούλα, βλέπετε εδώ και το item shop της ημέρας έτσι στα γρήγορα. Πρώτον έχουμε τα FNCS skins τα οποία επιστρέφουν στο item shop σήμερα. Μετά συνεχίζουμε με κάποια άλλα bundles του Halloween, του Seth και αυτό νέο skin. Έχουμε το feature tab μας, daily, έχουμε τα Walking Dead skins, Rick and Morty, όλα τα DC Super Hero skins, Batman και άλλοι ήρωες. Και μετά τα Fortnite Mare skins που μπήκαν μέχρι στιγμής στο shop, είναι όλα μαζεμένα κάτω-κάτω. Και κλείνουμε με special offers bundles. Και αυτό είναι το shop μας σήμερα, μάγκες. Μην μου ξεχάσετε να βάλετε οπωσδήποτε support the creator MT1993 κάτω παύλα 96 στο shop. Έρχονται και τα Battle Pass Giveaway σύντομα για τη νέα season. Άρα για να μπείτε και στις κληρώσεις, βάλτε τώρα τον κωδικό. Πάμε να ξεκινήσουμε με το βίντεο, να δούμε τι ακριβώς γίνεται τώρα με όλα αυτά τα news που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Το πρώτο είναι για ένα skin που θα κυκλοφορήσει, το πρώτο από τα Fortnite Mares Collab skins, και είναι του Alan Wake. Από ό,τι φαίνεται αυτό το skin θα κυκλοφορήσει 26 του Οκτώβρη και είπαμε ο λόγος που γίνεται το collab με το Alan Wake είναι επειδή θα κυκλοφορήσει και ένα καινούριο game μέσα στον Οκτώβρη. Μετά έχουμε επίσης κάποια καινούρια augments που μπήκαν με το hotfix της τρίτης. Και το πρώτο είναι το Witchy Warrior, το οποίο όταν χρησιμοποιείς τη σκούπα της μάγης σας με το mobility item κάνει πιο γρήγορα cooldown, άρα μπορεί να το χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Και μετά έχουμε και κάτι για το νέο μας shotgun, το Woodstake, και έχει siphon. Άρα άμα να κάνετε enable το augment, τώρα θα παίρνετε και ζωή άμα παράτε αντιπάλους. Και τώρα θα πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τη Season 5. Έχουμε καινούργια teasers από την Epic Games και μια μεγάλη αλλαγή in-game. Και το πρώτο είναι ότι η Epic Games άλλαξε στο Twitter την τοποθεσία της. Το location τώρα λέει την ημερομηνία που μπήκε η Season 5 του Chapter 1, 12 του Ιούλη 2018. Η ίδια ημερομηνία που έγινε teased και στο trailer για το Fortnite Mares με τη χρονομηχανή του Kato Thorn. Άρα ξέρουμε πλέον σίγουρα ότι μία από τις seasons που θα μπουν στο Chapter 1 είναι η Season 5. Και όσοι χάσατε τα βίντεο που συζητήσαμε για το τι θα γίνει με την επόμενη season, πηγαίνετε να δείτε το βιντεάκι που ανέβασα πριν λίγες μέρες. Έχει όλες τις πληροφορίες για την επιστροφή στο Chapter 1. Μετά έχουμε και μια τεράστια αλλαγή στο χάρτη, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρον, που είχε γίνει leaked από το Fortnite Mares Update, αλλά χθες έγινε επίσημα η αλλαγή, και είναι ότι έχουμε τα props και τη χρονομηχανή του Kato Thorn στο Frenzy Fields. Και πάλι εδώ έχουμε την ημερομηνία της Season 5 του Chapter 1 πάνω στη χρονομηχανή και βλέπουμε iconic πράγματα που είχαν βγει από τα Rifts στη Season 5 εδώ, όπως είναι το Derberger, διάφορα άλλα κεφάλια από το Tomato Temple, έχουμε εκεί το φλιτζάνι του καφέ από το Paradise Palms. Γενικά έχουμε πάρα πολλά πράγματα εδώ που είναι από την παλιά Season 5 του Chapter 1 και τον Agent Jonesy, ο οποίος μας λέει κιόλας από ό,τι φαίνεται έχουμε προβλήματα με ένα βαμπύρ που είναι χρονοταξιδιώτης. Και βλέπετε μάγκες, η Season 5 του Chapter 1 έφτασε ήδη στο χάρτη. Τα πρώτα μας επίσημα teasers για το τι πρόκειται να γίνει στην επόμενη σεζόν, στην επιστροφή μας στο Chapter 1. Πάρα πολύ το hype του community πάντως για την επόμενη μας season και περιμένουμε πώς και πώς να έχουμε το επόμενο μας update την τρίτη που μας έρχεται για να δούμε τι άλλα leaks θα έχουμε για τη Season 5. Μετά πριν πάμε να δούμε τι γίνεται με το νέο PlayStation 5, έχουμε έτσι κάτι τελευταίο για το Fortnite και έχει να κάνει με το Creative και ο HypeX λέει ότι πολύ σύντομα θα μπορούμε να πουλάμε διάφορα props και prefabs που φτιάχνουμε ήδη στο Creative ή στο UEFN
και θα μπορούμε να βγάζουμε λεφτά από αυτόν. Δεν είναι ακόμη σίγουρον αν θα μπορούμε να πουλάμε τα prefabs που φτιάχνουμε ήδη σε άλλους παίχτες μόνο για V-Bucks ή αν θα μπορείς να βάζεις και κανονικές τιμές. Και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί αυτό θα ανοίξει ας πούμε τη δίωδο να βγάζουν λεφτά κάποια άτομα που έχουν ταλέντο στο Unreal Engine ή στο Creative να φτιάχνουν πράγματα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλοι στα maps τους. Μόλις έχουμε κάτι παραπάνω, σας ενημερώνω. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το νέο PlayStation 5 και η Sony έβγαλε ένα blog post που εξηγεί όλη την κατάσταση και λέει ότι το PlayStation 5 έχει νέο look αυτήν τη σεζόν για τα Χριστούγεννα και έβγαλαν το trailer που δείχνει το PlayStation 5 Slim. Όμως μη σας μπερδεύει το όνομα Slim γιατί κατά κρύβει αυτή η κονσόλα που θα βγει τώρα είναι upgrade από την προηγούμενη. Είναι κάτι σαν PlayStation 5 Pro ας το πούμε. Και καταρχάς το πιο σημαντικό είναι ότι θα έχει πιο μεγάλη χωρητικότητα. Θα έχει 1TB σκληρό δίσκο. Άρα θα μπορείτε να κατεβάσετε πιο πολλά παιχνίδια πάνω. Που είναι πολύ σημαντικό. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζω με το PlayStation 5 μου. Μετά ξέρουμε ότι θα υπάρχουν δύο εκδόσεις. Η πρώτη είναι η κανονική έκδοση που παίζει δισκάκια, έχει Blu-ray player. Και η άλλη είναι η Digital Edition. Ακριβώς όπως ήταν και η πρώτη κονσόλα PlayStation 5. Εννοείται έχουν κάποια διαφορά στην τιμή που θα τη δούμε σε λίγο. Μετά να ξέρετε ότι αν πάρετε τον Digital Edition αυτήν τη φορά θα έχετε επιλογή να αγοράσετε Blu-ray player ξεχωριστά και να το ενώσετε με την κονσόλα σας έτσι ώστε αν κάνατε τη λάθος επιλογή στην αρχή και τελικά θέλετε να παίζετε δισκάκια να μπορείτε να το κάνετε και βλέπετε εδώ πως είναι. Όμως αυτόν κοστίζει έξτρα 120 ευρώ. Εκτός από αυτόν ξέρουμε την ημερομηνία κυκλοφορίας αυτής της κονσόλας και είναι μέσα στο Νοέμβρη, άρα πολύ σύντομα, όμως ξεκινάνε για την Αμερική και μετά τους επόμενους μήνες έρχονται Ευρώπη και Ασία. Και το σημαντικό είναι ότι μόλις τελειώσουν λέει τα stocks του παλιού PlayStation 5 παγκόσμια δεν θα ξαναβγεί και το νέο μοντέλο της αγοράς θα είναι το PlayStation 5 Slim. Άρα δεν θα μπορείτε πλέον να αγοράσετε το χοντρό σύσταγμα PlayStation 5. Και μετά έχουμε εδώ και τις τιμές. Για Ευρώπη που μας αφορά εμάς παραπάνω, το κανονικό PlayStation 5 Slim που έχει και τον Blu-ray player είναι 550 ευρώ. Το Digital Edition είναι 100 ευρώ κάτω, στα 449. Δεν ξέρω ποιον από τα δύο συμφέρει αλήθεια. Εγώ τότε πήρα αυτό με τα δισκάκια, το κανονικό, αλλά δεν το πολύ χρησιμοποίησα αλήθεια λέγεται. Άρα το πιο πιθανό αν έπαιρνα τώρα για πρώτη φορά PlayStation 5, θα έπαιρνα τον Digital Edition. Εκτός αν αγοράζετε παιχνίδια σε δίσκο ακόμη ή παίζετε πολλά παλιά σας παιχνίδια του PlayStation 4 που μπορεί και αυτά να τα πήρατε με δισκάκι. Το επόμενο που μας δείχνουν εδώ είναι το νέο horizontal stand για αυτήν την κονσόλα που μπορείτε να βάζετε την κονσόλα σας κάθετα δηλαδή. Αυτό δεν έρχεται μέσα στο κουτί όταν αγοράσετε ένα νέο PlayStation 5 και κοστίζει 30 ευρώ. Επίσης λέει ότι θα έχουν πολλά καινούρια console covers για 55 ευρώ το έναν, άρα μπορείτε να αλλάξετε ας πούμε το χρώμα του PlayStation 5 σας, αχρίαστα αξεσουάρ όμως πιστεύω εγώ. Και μετά έχουμε εδώ όλα τα καινούρια specs που έχει ας πούμε αυτή η νέα κονσόλα και το πιο σημαντικό που αλλάζει είναι η χωρητικότητα. Τα άλλα είναι πάνω κάτω ακριβώς τα ίδια με το original PlayStation 5. Και η απορία που έχουμε τώρα όλοι είναι αν αξίζει, αν έχετε ήδη PlayStation 5, να πάρετε το νέο PlayStation 5 Slim. Και η απάντηση εδώ για εμένα είναι όχι. Αν έχετε ήδη την παλιά κονσόλα και δουλεύει κανονικά, δεν υπάρχει λόγος να κάνετε upgrade σε PlayStation 5 Slim. Καλύτερα να πάρετε έναν εσωτερικό ή εξωτερικό σκληρό δίσκο SSD και να λύσετε το πρόβλημα με τη χωρητικότητα μόνοι σας. Θα σας έρθει πολύ πιο φθηνό. Αν τώρα δεν έχετε PlayStation 5
για κανένα λόγο μην αγοράσετε το παλιό edition. Κάντε λίγη υπομονή και πάρτε το PlayStation 5 Slim. Είναι upgrade σε όλους τους τομείς. Και κάπως έτσι είστε πλήρης ενημερωμένοι για το τι γίνεται και με το νέο PlayStation 5 που θα ξεκινήσει να βγαίνει μέσα στο Νοέμβρη. Άρα μάγκες μου, αυτό ήταν και το βίντεο μας, μιλήσαμε για Season 5, νέο PlayStation 5, άρα πολλά πεντάρια στο βίντεο, αλλά όπως και να έχει, κάντε ένα like, κάντε μια δυνατή εγγραφούλα, ρίξτε και support the creator MT1993 κάτω παύλα 96 στο shop, έρχονται Battle Pass Giveaways για τη Season 5, άρα μην το ξεχάσετε και εμείς θα πούμε πολύ σύντομα με νέα βίντεο. Καλό υπόλοιπο σε όλους σας.